Αυτά δεν ήταν δύο χαστούκάκια, ήταν κανονικός ξυλοδαρμός. Θα μπορούσες να την είχες σκοτώσει. Είχα θολώσει με αυτό που μου έκανε. Δημήτρη, θα σε καλωσορίσω. Αλλά τώρα κοίτα να δεις, νομίζω ότι απέναντί μου έχω τον Κώστα. Δεν τον έχεις. Τον έχω, Βέβαια, τον Κώστα έχεις. Ενέταξαν μέσα σε ένα σύριαλ που πάει πάρα πολύ καλά ένα θέμα που ήταν ταμπού μέχρι πριν από λίγο καιρό, την κακοποίηση. Πολύ δύσκολος ρόλος, πολύ απαιτητικός και με δυσκόλεψε πολύ, οφείλω να ομολογήσω. Βέβαια, με εκπαίδευσε και πολύ αυτός ο ρόλος. Το ωραίο ήταν ότι μέσα από αυτό το σύριαλ θύχτηκε πολύ έντονα και πολύ άμεσα αυτό το... Πώς να το πω, αυτή η πληγή της ελληνικής κοινωνίας, μιας και μιλάμε για την Ελλάδα, γιατί παντού υπάρχει. Σαφέστατα. Αλλά τώρα μιλάμε για την Ελλάδα. Μην τολμήσεις να το κουνήσεις από εδώ, γιατί θα δεις έναν Κώστα που δεν θα σ' αρέσει καθόλου. Εντάξει. Τι σου έλεγαν για το ρόλο συγκεκριμένα? Οι περισσότεροι μου φωνάζουν, ας την ήσυχη, γίνε καλός άνθρωπος. Πρόσεξε, μου είχε πει ένας κριτικός που είχα πάει στην Κρήτη για γυρίσματα. Δεν θα έχεις καλή κατάληξη. Φοβήθηκα, πήγα και κλείστηκα στο ξενοδοχείο. Υπάρχει όμως και μία μερίδα ανθρώπων που επιθυμεί. Μου έλεγε μπράβο, μπράβο, καλά τις έκανες. Και αρπαζόμουνα. Δηλαδή λέω, τι λες ρε φίλε, πας καλά. Οι γυναίκες πώς αντέδρασαν? Κάνα δύο γυναίκες μου είπανε καλά κάνεις, ρίξε κι άλλες. Το αφήνω σε σένα να το εξηγήσεις. Εδώ η επιστήμη σηκώνει τα χέρια. Από την αγάπη του προς την σύζυγό του ο Κώστας και από τη ζήλια του φτάνει στο φόνο. Και είναι στην φυλακή όπως όλοι γνωρίζουμε. Το τέλος, το ποιο θα είναι? Το χειρότερο που μπορείς να φανταστείς. Τελείες. Το καλύτερο σχόλιο που έχεις ακούσει από κάποιον από το κοινό, από έναν θεατή, από έναν τηλεθεατή. Το καλύτερο. Θα σου πω ποιο είναι. Την προηγούμενη εβδομάδα που ήταν η σκηνή της ομολογίας μου, που ομολογώ το έγκλημα, μου έστειλε ένας άγνωστος άνθρωπος από την Κρήτη μήνυμα στο Instagram, βέρος κριτικός, με μουσια μουστάκια και αυτά. Ίντα ερμηνεία ήταν αυτή, Δημήτρη. Ανατρίχιασα. Το έχω κρατήσει, το θεωρώ παράσημο. Cam. Πόσο έμαθε. Στο δικό σου περιβάλλον είχες ακούσει για κακοποιητικές σχέσεις? Μου έδωσες και τη συμβουλή, μίλα, πες τα. Όχι, δεν έχω ακούσει για κακοποιητικές σχέσεις στο περιβάλλον μου, αλλά έχω ζήσει μικρός κακοποιητικές σχέσεις. Η μάνα μου δηλαδή. Η μαμά σου ήταν θύμα κακοποίησης? Ναι. Ο πατέρας σου? Ναι. Και πώς το βίωσες όλο αυτό? Τα μάζεψε και έφυγε. Χώρισαν πολύ νωρίς οι γονείς μου, αλλά ήταν μια κακή σχέση. Εντάξει, τώρα έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι ευχάριστο που το λέω, το έχω ξαναπεί και δεν θέλω και να συνεχίσουμε σε αυτό. Βέβαια. Γιατί η αλήθεια πονάει και έχει πονέσει πάρα πολλούς. Και δέχτηκα και κακά σχόλια. Εγώ όμως θεωρώ ότι τα πράγματα πρέπει να λέγονται, ειδικά αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Μα και... έχουν γίνει ολόκληρες καμπάνιες γι' αυτό. Γιατί είμαι υπέρ, με όλη μου την ψυχή, υπέρ της γυναίκας που κακοποιείται. Θα το λέω μέχρι να πεθάνω αυτό το πράγμα. Το έχω δει πως γίνεται, είναι αποτρόπαιο, είναι απάνθρωπο και δεν το διανοούμε το να κλείνουν στόματα. Δεν το διανοούμε. Η μητέρα σου που σε είδε στο ρόλο αυτό και είδατε μαζί το τελευταίο επεισόδιο. Και για τους δύο αυτός ο ρόλος ήταν μια σπουδαία ψυχοθεραπεία. Ήταν σαν να κλείσε ένα πολύ σημαντικό, μια ανοιχτή πληγή. Είναι πληγή αυτό. Την παίρνεις μαζί σου για πάντα αυτή την πληγή. Είτε είσαι το παιδί που βλέπει και πληρώνει τους ψυχαναλυτές μετά για να συνέλθει, είτε είσαι το θύμα. Η γυναίκα ή ξέρω εγώ τι, έτσι. Λοιπόν, οι κακοποιητικές σχέσεις δεν είναι για να κουκουλώνονται πια. Είναι για να ξεσκεπάζονται και επιτέλους να σταματήσει αυτό το πράγμα. Φορτίζομαι, ας το σταματήσουμε. Αλλά το εννοώ αυτό το πράγμα. Το εννοώ. Δεν έχει δικαίωμα κανείς να σου πει να καλύψεις την αλήθεια. Έχεις κάθε δικαίωμα να την ξεσκεπάσεις. Πρέπει να την ξεσκεπάσεις. Όχι μόνο δικαίωμα, υποχρέωση. Ξέρεις γιατί... Δεν...
δεν φύγει στη μνήμη κανενός. Ο πατέρας μου δεν ζει. Θα το έκανα όμως και αν ζούσε. Τον έχω συγχωρήσει. Τον αγαπώ τον πατέρα μου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Καταλαβαίνω ότι ένας άνθρωπος που το κάνει μπορεί να μην ξέρει τι κάνει. Μπορεί να το κάνει από άγνοια. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι τον κουκουλώνουμε και τον υπερασπιζόμαστε και τον αφήνουμε να συνεχίσει να ζει έτσι. Όχι. Δεν είναι δυσφήμιση, δεν είναι ασέβεια για έναν άνθρωπο το να βγάλεις και να πεις μία, να αποκαλύψεις μία παθογένεια που υπάρχει και υπάρχει από πολύ παλιά χρόνια. Αυτές οι δεκαετίες του 50, του 60 οι μεταπολεμικές θέσπισαν τον άντρα ότι πρέπει να είναι έτσι. Δεν πρέπει να είναι έτσι. Άρα αυτό είναι κάτι που εσύ απέφυγες στη σχέση σου. Τελείως. Δεν το θέλω καν. Ξέρεις, γιατί η κακοποίηση δεν είναι μόνο στο θύμα. Γι' αυτό σου λέω, φύγε άμα δεν σ' αρέσει. Φύγε. Δια της βίας δεν κερδίζεις τίποτα. Ένιωσες ότι έκλεισε ένας κύκλος. Αμέ. Αμέ. Ξέρεις τι είναι να αντιμετωπίζεις ένα πράγμα που σε έχει φοβήσει πάρα πολύ. Έτσι, κατά πρόσωπο. Αυτό με δυνάμωσε πάρα πολύ. Όταν μιλάμε για κακοποίηση, συνήθως εννοούμε τους άντρες κακοποιητές, ενώ υπάρχουν και γυναίκες. Βέβαια, υπάρχουν και γυναίκες που κακοποιούν τους συζύγους. Ναι. Μπορεί να είναι μικρότερο και γυναίκες επαγγελματίες υπάρχουν οι οποίοι κάνουν bullying στους υπαλλήλους τους. Όχι, δεν είναι μόνο άντρας. Δεν είναι. Ίσως είναι η πλειοψηφία, ας πούμε. Ίσως είναι περισσότεροι άντρες, γιατί έχουν αυτό ότι είμαι άντρας και μπορώ και έχω το δικαίωμα. Αλλά όχι, υπάρχουν και γυναίκες. Τα πιτσιρίκια που σε βλέπουν στον μεγάλο περίπατο του Πέτρου. Καταρχήν, είναι το καλύτερο κοινό, δεν φοβούνται τον Κώστα. Έρχονται και ζητάνε να φωτογραφηθούμε, σε βλέπουμε, λέει, στο σασμό. Λέω, δεν φοβάστε που είμαι κακός. Όχι, λέει, ρόλο παίζεις. Να, αυτό είναι η εξυπνάδα του παιδιού, έτσι, που καταλαβαίνει ότι βλέπει ένα μύθο, ένα παραμύθι. Είναι υπέροχα τα παιδιά, υπέροχα. Η επαφή με τα παιδιά πρέπει να είναι άλλο πράγμα. Σου δίνει φοβερή ενέργεια καταρχήν. Παίζουμε 10 με 12 κάθε μέρα, 12 η ώρα μπορεί να κάνουν τα πάντα μετά. Φεύγεις με ένα... χαμόγελο. Μια ένεση ενέργειας. Σου δίνουν ενέργεια. Ναι. Σου δίνουν ενέργεια. Ναι, είναι καταπληκτικά, υπέροχα.